Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Όπως γνωρίζετε, μπαίνουμε στην μεγάλη τεσσαρακοστή και βεβαίως καμία αναφορά από τις μεγάλες μέρες της Ορθοδοξίας στα κανάλια μας. Γραμμή όλα τα κανάλια για καρναβάλια, για γυμνές, Ρίο Ντε Τζανέιρο, σεξολατρία, σαρκολατρία και όλα αυτά. Θα διαβάσω ένα γράμμα που μας ήρθε και βεβαίως επιλέγω με γράμματα των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Αφού λέγει έναν χαιρετισμό το γράμμα επάνω, λέει παρακάτω ότι θέλω και εγώ να σας συγχαρώ, να σας πω μπράβο και ένα σωρό άλλους επένους για το μεγάλο έργο που επιτελείτε. Όμως εκτός από αυτά προσεύχομαι και ευχαριστώ τον Θεό, τον Πατέρα όλων μας, που υπάρχετε εσείς ο αξιαγάπητος, ο εξαιρετικός Έλληνας κύριος Μιχαλόπουλος, ο κύριος Σοφιανόπουλος, ο εξαιρετικός αυτός επιστήμων. Μόνον αν δεν προλαβαίνω, χάνω εκπομπές της τηλετώρα. Προτιμώ να πάω στη δουλειά μου και να νιστάζω όλο το πρωινό, παρά να χάσω δική σας εκπομπή. Συμφωνώ σε όλα μαζί σας, ζούμε στους έσχατους καιρούς και ίσως στο τέλος του τέλους. Ο κόσμος ζει σε μία απόγνωση, σε μία θλίψη και ενημέρωση σωστή δεν υπάρχει από την επίσημη εκκλησία. Ο ελληνικός λαός, ο υπέροχος αυτός γίγαντας, θέλει σωστούς μπροστάριδες να ταράξουν τα μολυσμένα νερά που κινδυνεύουν να τον πνίξουν. Το θέμα των ταυτοτήτων και του χαράγματος είναι το πιο σοβαρό θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Σας παρακαλώ να επανέλθετε στο θέμα αυτό. Και βεβαίως θα επανέλθουμε, αγαπητοί, μας συγκινούν πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά συγκινούμαι όταν βλέπω συμμετοχή των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, την ευαισθητοποίηση την δική σας και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα συγκινήθηκα διότι όπως είδατε κι εσείς και παρακολουθήσατε όλοι σας, το κανάλι, το Star Channel, παρουσίασε απόψε το χάραγμα του Αντιχρίστου και επιτέλους ευαισθητοποιηθήκανε. Και οφείλω να πω ότι να πω ένα μπράβο στον κύριο Τράγκα, ο οποίος παρουσίασε μία πάρα πολύ αξιόλογη εκπομπή. Πρέπει να λέμε τα σκληρά, αλλά όπου χρειάζεται να δίνουμε και επένους, πρέπει να δίνουμε και επένους. Λοιπόν, πολύ, πολύ εχάρηκα, πολύ συγκινήθηκα και μακάρι να βλέπαμε να παρελάβουν από όλα τα κανάλια πατέρες, όπως έγινε στην απόψινή εκπομπή με τον κύριο Τράγκα, να μιλούν για την εσχατολογία, να αφυπνιστεί ο κόσμος, να καταγγείλουν επιτέλους προς τον ελληνικό λαό, διότι οφείλουμε να πούμε, και μην το ξεχνάτε αυτό και το ξέρετε εσείς καλύτερα από τον καθένα, ότι πρώτο το κανάλι της τηλετώρα ασχολήθηκε και ευαισθητοποιήθηκε και μιλήσαμε για τα θέματα αυτά του 666 και τότε μας ενέπαιζαν, μας κορόιδευαν και μας λέγανε αριθμολόγους και όλα αυτά. Λοιπόν, ότι είμαστε τρελοί που ασχολούμεθα με τα εσχατολογικά, ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε και επιτέλους είδαμε στις οθόνες μας σήμερα κανάλια που έχουν μεγάλη ακροαματικότητα να ασχοληθούν, να ασχολούνται με το θέμα αυτό. Συγκινηθήκαμε, είδαμε τους πατέρες μας, τον πατέρα Αρσένιο Κουμπούγια, τον πατέρα Μανουήλ Καλύβα, οι οποίοι έχουν συγγράψει βιβλία και έχουν ασχοληθεί με το χάραγμα του Αντιχρίστου, αξιόλογα βιβλία και πολύ κατατοπιστικά και πολλοί άλλοι πατέρες. Και πάρα πολύ το χαρήκαμε. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων σε μία σειρά, δεν μπορούμε να πούμε μία σειρά τριών εκπομπών, γιατί το θέμα είναι τεράστιο, με όλους τους ειδικούς και με αυτούς που είχατε δει στο παρελθόν και με καινούριους ερευνητές, οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό από το 1991 και μετά ασχολήθηκαν και βρήκαν ότι ναι μεν η πολιτεία έδωσε υπόσχεση προς την Εκκλησία και προς τον Ορθόδοξο πιστό λαό του Θεού ότι θα αφαιρέσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά δεν αφήρεσαν τίποτα, ούτε τα άρθρα αφήρεσαν. Αυτά ήταν για να ρίξουν στάχτη στα μάτια τα δικά μας όλων μας
και να απορρευθεί το θέμα και να περάσει στα μουλοχτά. Το 666 πλέον είναι εμφανέστατο, δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Όσοι δεν θέλουν και θελοτυφλούν και θέλουν να παρηγοριούνται ότι δεν έχει εμφανιστεί πουθενά γιατί θα ξεβολευθούν, γιατί δεν θέλουν να κάνουν αγώνα, αυτό είναι δικό τους θέμα, είτε κληρική είναι αυτή είτε λαϊκή. Λοιπόν, ο αριθμός του θηρίου και το χάραγμά του, χαρασόμενες παράλληλες γραμμές barcode, γραμμικός κώδικας, είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το είδαμε, το βλέπουμε παντού, βλέπουμε ότι με ταχύτατο ρυθμό οι σκοτεινές δυνάμεις θέλουν να προωθήσουν τα σχέδιά τους τα σατανικά, ώστε να μας πιάσουν εξαπίνης, σφραγίζουν την τροφοδοσία μας στην παγκόσμια, όλη την τροφοδοσία και ειδικά στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από την Κρήτη, η οποία Κρήτη βεβαίως άρχισε να σφραγίζει, προσέξτε το αυτό, και όλοι εσείς που είστε κτηνοτρόφοι και τυχόν έρθει η Γεωργή κτηνοτρόφη, κάποια κασέτα της τηλετόρας στα χέρια σας ή κάποιοι συγγενείς σας είναι εδώ και το βλέπουνε, αφυπνιστείτε. Μην δέχεστε όποιες εντολές, όποιες και είναι αυτές οι εντολές από το Υπουργείο Παιδείας, μη σφραγίσετε τα ζώα ή στο δεξί αυτοί που αρχίσανε στην Κρήτη να τα σφραγίζουν, διότι τα ζώα θα πάθουν καρκινογένεση, δηλαδή θα γεμίσουν καρκίνο και όχι μόνο αυτό, αυτό θέλουν και αυτοί, αφού τα σφραγίσουν θα τα εξοντώσουν για να καταστρέψουν τις πηγές τροφοδοσίας της Ελλάδος. Διότι μόνο αν καταστραφεί η αυτονομία των Ελλήνων, θα πάψουμε δηλαδή να έχουμε πηγές τροφοδοσίας, μόνο τότε οι Έλληνες θα εκβιαστούν μέσω της γαστέρας από το στομάχι, δηλαδή να παραλάβουν ταυτότητες για να παραλαμβάνουν τα εισαγόμενα στα πολυκαταστήματα, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα πολυεθνικά, και που θα μπαίνουν μέσα να τα παίρνουν με την ειδική ταυτότητα του 666. Προσέξτε, διότι τώρα αρχίζει ο αγώνας, τώρα αρχίζει όχι το μαρτύριο, διότι το μαρτύριο αυτό δεν είναι μαρτύριο καθεαυτό. Είναι ενημέρωση. Ο Κυριός μας έχει ενημερώσει και είναι γλυκό το μαρτύριο, κυρίες και κύριοι. Να είστε χαρούμενοι, να έχετε ακουμπήσει, ακουμπήστε όλοι στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Διότι Εκείνος είναι ο νικητής. Εκείνος θα νικήσει ό,τι και αν κάνουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Διότι με παραχώρηση του ιδίου γίνεται. Διότι η ανθρωπότητα έχει αποστατήσει και πρέπει να πληρώσουμε το αντίτιμο. Λοιπόν, και θα πληρώσουμε φόρο αίματος, και βεβαίως ο φόρος αίματος έχει αρχίσει, βλέπετε τα Βαλκάνια να βράζουν, πληρώνει η αιματοβαβαίνη Σερβία, οι ομόδοξοι αδελφοί μας πληρώνουν, αγαπητοί μου. Πληρώνουν γιατί είναι ορθόδοξοι πιστοί χριστιανοί, αλλιώς αν δεν ήταν και ήταν παπικοί δεν θα πλήρωναν. Όσο αντιστέκεται η Σερβία, η Σερβοβοσνία, η Ελλάδα δεν έχει φόβο. Μόλις πάψει, θα γίνει ανάφλεξης και θα πάρει μπάλα και εμάς. Δεν θα μας τη χαρίσουνε. Όσο φεδροί και όσο αδιάφοροι και όσο δειλοί δείχνουμε ότι είμαστε, τόσα χαστούκια θα τρώμε το ένα πάνω στ' άλλο. Εσείς προσωπικά δέχεστε να παραλάβετε μία ταυτότητα που μηδενίζει τον άνθρωπο, καταργεί τις ατομικές ελευθερίες. Δηλαδή, ένα πράγμα που θα καθιστά τον άνθρωπο ρομποτοειδές, θα είμαστε δηλαδή ρομποκόπ ανθρώπινα. Αυτό θέλουν αυτοί, να μας ελέγχουν και σε περίπτωση τυχόν αντιδράσεων, θα πατάνε τα πλήκτρα τους και θα μας εξοντώνουν όταν θα έχουμε παραλάβει το πυρηνικό, είτε την ταυτότητα, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε μία πολύ κατατοπιστική εκπομπή, σε μία σειρά τριών εκπομπών, συνεχή, και θα καλέσουμε πατέρες, θα καλέσουμε ειδικούς και θα ακούσετε εάν πρέπει να αντιδράσετε ή δεν πρέπει να αντιδράσετε. Καιρός, έτσι, είναι καιρός αποστασίας, καιρός εσχατολογικός και πρέπει τώρα να ανασκουμποθούμε, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν, όχι μόνο αρχίζουν τα δύσκολα, αλλά προσέξτε, οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν εργαστεί ακατάπαυστα τόσο συστηματικά και μεθοδικά, όπου πλέον έχουν γκρεμίσει τα πάντα στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε δήθεν ότι υπάρχει στρατός, υπάρχει εξοπλισμός, τα νησιά μας είναι σαν αστακή και όλα αυτά. Πρόσφατα είχαμε και το παράδειγμα των δύο αεροσκαφών που πέσανε. Λοιπόν, ο πιστός λαός του Θεού διερωτάται και λέει, και λέμε τώρα εμείς μία πορεία μας, για να σας πω και το σκεπτικό το δικό μου, και λέμε ότι τα αεροσκάφη αυτά θα αυξάνονται και θα πληθύνονται οι πτώσεις των αεροσκαφών της ελληνικής αεροπορίας. Γράφτε το αυτό. Σήμερα 2, αύριο άλλα 3, αντιμεθαύριο άλλο 1.
Και βεβαίως μπορεί και να έγινε και αερομαχία στον αέρα, γιατί κάποτε είχα παρακολουθήσει προσωπικά στην Εύβοια, στην Κύμη που ήμουνα το καλοκαίρι, αερομαχία με τουρκικό αεροσκάφος και την έβλεπα από κάτω. Λοιπόν, που σημαίνει ότι μπορεί να ρίξανε τα αεροσκάφη μας και να πήραν εντολή τα δελτία ειδήσεων να μην αναφέρουν τίποτα. Διότι τα μίντια κατευθύνονται. Πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Λοιπόν, και μετά ρίξαμε ένα εμείς. Αυτά, επειδή και τα αεροσκάφη τα δικά μας βεβαίως αυτοί δεν είναι τρελοί να μας δώσουν τεχνολογίες, τις τελευταίες τεχνολογίες στα αεροσκάφη, διότι οι Έλληνες είναι άξια φιλή, έχει καθαρότητα και με οτιδήποτε ασχοληθεί η φιλή αυτή το φέρνει σε πέρας και έχει και λεβεντιά και έχει και θάρρος και ανδρεία και το έχουμε αποδείξει αυτό. Δεν τους συμφέρει να μας δώσουν και μας δίνουν όλες τις μπακατέλες. Μας δίνουν λοιπόν F5 του 2000 π.Χ. τα αεροσκάφη και βεβαίως αυτοί έχουν στο άκτιο όλο τον εξοπλισμό, έχουν τους δορυφόρους από πάνω και διόλου απίθανο να τα συστήματα πλοηγήσεως των αεροσκαφών, να τα αδρανοποιούν, να πέφτουν τα αεροσκάφη και να κάνουν και πολλά άλλα διάφορα που τα ξέρουν αυτοί και μόνον αυτοί. Λοιπόν, εμείς εικασίες κάνουμε, ξεδιπλώνουμε το σκεπτικό μας και βεβαίως τα ερωτηματικά που μας έχουν όλοι αυτοί οι κύριοι δημιουργήσει, γιατί μόνο στην Ελλάδα πέφτουν συνέχεια αεροσκάφη το ένα πίσω από το άλλο. Σε καμία άλλη χώρα δεν είδαμε συνεχώς να πέφτουν στρατιωτικά αεροσκάφη. Τι γίνεται, κάθε ένα μήνα και δύο και τρία και ένα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να μας βάζουν σε ανησυχίες, γιατί δεν είναι τυχαία όλα ετούτα που συμβαίνουν. Έπειτα, καταστροφή στις ένοπλες δυνάμεις με το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τον ακούσατε προχτές τον ταγματάρχη, ο οποίος ήταν καθαρότατος και μίλησε συγκεκριμένα ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν παραλάβει ταυτότητες και τους έχουν αφαιρέσει το θρήσκευμα με λωρίδες και όλα αυτά και ότι στις ένοπλες δυνάμεις, που μοιράζουν και που θα πάρουν, που έχουν πάρει ήδη τις κάρτες, υπάρχουν μικροτσίπς, μικροπομποδέκτες και διάφορα τέτοια άλλα μέσα στις κάρτες. Όπου έχουν μέγεθος κεφαλής καρφίτσας. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί βεβαίως έτσι θα μπορούν ευχερέστατα να παρακολουθούνται οι μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, να εντοπίζονται από τα κομπιούτερ. Το θηρίο των Βρυξελών παρακολουθεί τα πάντα, όπως το αποκαλούν, μέσω δορυφόρων, όταν θα παραλάβουν οι στρατιωτικοί μας αυτές, και ήδη τις έχουν παραλάβει και ακούσατε προχθές τι έγινε. Όταν βρίσκονται λοιπόν στους χώρους διασποράς ή όταν πολεμάνε, όταν κάνουν και επιβιώσεις σε περίπτωση κρίσεως, οτιδήποτε θα συμβεί, θα τις καταστρέφουν και σε λίγα λεπτά με ακτίνες λέιζερ ή με συμβατικά όπλα θα εντοπίζονται αυτοί που φέρουν το μικροτσίπ επάνω, διότι θα δίνει το σήμα, όπως καταλαβαίνετε. Και αφού τους εντοπίζουν, ανά πάσα στιγμή θα εντοπίζουν τις στρατηγικές θέσεις των Ελλήνων, έτσι μέσω του πομποδέκτη και από τους δορυφόρους, και θα τους εξοντώνουν και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν εμείς να αποδεχθούμε αυτό το εφιαλτικό, ηλεκτρονικό καρκίνωμα, αυτό το τέρας του 8ου αιώνος, το τέρας του 21ου αιώνος, τη χειρότερη μορφή φασισμού, ηλεκτρονική δικτατορία που καταργεί το πρόσωπο, καθιστά τους ανθρώπους αριθμούς, καταργεί τις ατομικές ελευθερίες. Αυτά δεν είπε ξεγέλασε, κυρίες και κύριοι. Θέλουν να μας αστυνομεύουν εδώ ήδη, μας ανακοίνωσε ο κύριος Αβραμόπουλος και όλοι οι άλλοι οι κύριοι, και ο κύριος Κουβελάκης πρόσφατο θέμα, η παρέτηση του κύριου Κουβελάκη, και ψιθυρίστηκε ότι ο κύριος Κουβελάκης παραιτήθηκε διότι ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν έτοιμος ο κύριος Κουβελάκης να κάνει τα συστήματα, δεν το αποδέχθηκε δηλαδή. Και αν είναι αλήθεια, εάν δεν το αποδέχθηκε, μπράβο στον κύριο Κουβελάκη που δεν αποδέχθηκε να αστυνομεύει τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού στην Ευρώπη, διότι πρέπει να εγκαταστήσει τεράστιο ηλεκτρονικούς εγκεφάλους εδώ για να γίνει σύστημα παρακολουθήσεως των πολιτών. Έπειτα, ο κ. Αβραμόπουλος μας είπε ότι σε λίγο θα έχουμε οθόνες μπροστά μας, στις λεωφόρους, ηλεκτρονικές, μάτια παντού, κάμερες παντού, που θα σαρώνουν τις εθνικές οδούς, θα σαρώνουν τα στενά, τις οδούς της Αττικής, τα πάντα. Θα προχωράμε δήθεν, ότι υπάρχει εξέλιξη, ότι υπάρχει πρόοδος και με αυτό θα γίνει αποσυμφόρηση κυκλοφορίας και θα βλέπουμε στις οθόνες ποιος δρόμος είναι ελεύθερος για να μπορούμε να βάλουμε τα αυτοκίνητα. Γιατί λες και μέχρι σήμερα
δεν μπορούσαμε να κάνουμε την διακίνηση σωστά και να πάμε από το ένα μέρος να μεταβούμε στο άλλο. Χρειαζόμαστε τις οθόνες, χρειαζόμαστε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό που εκτυλίσσεται και μπροστά μας και το έχετε δει. Με τεράστιες φώτα παντού, από ψήλωση στις πλατείες, ηλεκτρονική γλόμπη τεράστιοι, όπου στις πλατείες έχουν καταντήσει, δεν ξέρω αν περάσατε να δείτε, έχει χαθεί εκείνο το χρώμα, το ατμοσφαιρικό, το ρομαντικό στις ελληνικές πλατείες και οι πλατείες μας έχουν γίνει το ΕΑΤΕΣΑ. Το ΕΑΤΕΣΑ, μιλάμε για φοβερά φώτα, παντού φώτα, ώστε να μην γλιτώνει κανένας, να μην μπορεί να κρυφτεί σε καιρό, σε περίπτωση διωγμών. Δέντρα ξυλώνονται το ένα πίσω από το άλλο και φυτεύονται φοίνικες. Τα είδατε αυτά, τα είπαμε. Λοιπόν, οι δρόμοι στα φανάρια μπαίνουν τώρα καινούργιες κάμερες, ώστε να σαρώνουν οτιδήποτε περνάει. Νύχτα είναι, πρωί είναι, να καταγράφεται οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό εγώ σας λέω λέγεται πολιτισμός. Λέγεται εξέλιξης. Αυτή είναι μια κοσμοεχθρική τεχνολογία όπου κάνει τον άνθρωπο ρομπότ, του καταργεί τα συνταγματικά του δικαιώματα, τις ατομικές του ελευθερίες, πάβει ο σεβασμός προς το πρόσωπο και γινόμεθα δούλοι, χειρότερα από επί Διοκλητιανού και Νέρονος, γιατί τότε μπορούσαμε να κρυφτούμε και να τρέξουμε να κρυφτούμε. Τώρα θα μας αστυνομεύουν χιλιάδες μάτια και από τη γη και από το διάστημα. Λοιπόν, το δεχόμαστε αυτό. Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή, τρεις εκπομπές συνεχόμενες, για να καταλάβετε τι μας ετοιμάζουν αυτοί οι κύριοι. Και να αρνηθείτε με τη ζωή σας, με κόστο τη ζωή μας. Το κόστος είναι το αίμα. Αυτό πάντα το ξέρουμε. Τα δίκαια κερδίζονται μόνον με αίμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά ως προς το ηλεκτρονικό φακέλωμα που θα επανέλθουμε. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, λένε ότι έρχεται η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και γιορτάζουν όλοι οι ερωτευμένοι. Και ακούσαμε μάλιστα ότι την Τρίτη, αύριο, στον Μπράβο Έρωτα με την κυρία Ρούλα Κορομιλά, με αφορμή τον ξενόφερτο αυτόν Άγιο που πώς προέκυψε και πώς βγήκε θα τα πούμε. Και βεβαίως όλα αυτά τα φρούτα μας έρχονται από τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, γιατί θέλουν να καταργήσουν τις χριστιανικές εορτές, να καταργήσουν τα πάντα και να μπούμε σε μία παγκόσμια ειδωλολατρία, μία παγκόσμια εκκλησία, ένα παγκόσμιο νου, ένα παγκόσμιο δικτάτορα, μία παγκόσμια συναλλαγή και να έχουμε παγκόσμιες εορτές επαναφορά της ειδωλολατρίας και αρχίζουμε από τους ερωτευμένους, τον Άγιο των Ερωτευμένων, που δεν υφίσταται ο Άγιος αυτός. Δεν υπάρχουν Άγιοι σεξολάτρες στα δικά μας ούτε συναξάρια, ούτε στα εορτολόγια. Και θα δούμε παρακάτω πώς βγήκε ο Άγιος Βαλεντίνος. Λοιπόν, θέλουν λοιπόν να μας επιβάλλουν, ήδη μας τα έχουν επιβάλει όλα αυτά, παγκόσμια εορτή του παιδιού, της μητέρας, του πατέρα, του ερωμένου, παγκόσμια εορτή των ομοφιλοφίλων, παγκόσμια εορτή του πνεύματος, του νερού, παγκόσμια εορτή της γης, παγκόσμια εορτή περιβάλλοντος, παγκόσμια εορτή της γυναίκας, παγκόσμια εορτή των χωρισμένων, των παντρεμένων. Παγκόσμια εορτή λοιπόν της πορνείας, του Διονύσου, διότι αυτός είναι ο Διόνυσος, εξολατρίες κλπ. Και παγκόσμια εορτή του τράγου και το κερατό του στο τράγιο, για να μην εκφραστώ έτσι και πω, να μου συγχωρεθεί απόψε η έκφραση, γιατί έτσι λιγάκι είμαι πάρα πολύ έτσι ανησυχώ και σήμερα είχα και φοβερή κόπωση και είμαι πολύ αηδιασμένη, κυρίες και κύριοι, από όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, πρέπει να ετοιμάζεστε για αγώνες, για μεγάλους αγώνες, γιατί τώρα αρχίζει ο αγώνας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μπροστά μας αυτά που είπε εκείνος ο πτωχός άνθρωπος, ο μετανάστης που τον πόνεσε πολύ η ψυχή μου, ο κύριος Κοσμάτος, που είχε ήρθε το παιδί του εδώ και έπεσε στην αιμομιξία, το είχαμε παρακολουθήσει προχθές, και είπε ότι τα σύνορα της Ελλάδος δεν θέλω να τα ξαναπεράσω, βλέπω μια Ελλάδα την οποία δεν την περίμενα. Σατανισμό βλέπω, διαστροφή βλέπω, δεν την αναγνωρίζω τη χώρα μου, είπε ο φτωχός ο μετανάστης, κυρίες και κύριοι. Και όντως, αυτά που μας κάνουν τούτη τη στιγμή, πρέπει να πληρώσουμε φόρον αίματος για να σταματήσουν όλα τούτα. Διότι έχουν συνεργούς εκ των έσω οι κύριοι αυτοί. Αδράμιβόμενους, οι οποίοι συμπαρίστανται και προωθούν τα σχέδια της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων και λέγονται και δημοσιογράφοι και κατέχουν τα μίντια και έχουν διευθυντικές θέσεις κλπ. Κλπ. Τα γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν, η εικόνα της
ελληνοορθοδόξου ταυτότητός μας εξαφανίζεται με ταχύτατο ρυθμό. Και βλέπουμε μια νέα ειδωλολατρική Ελλάδα να ετοιμάζεται, το συνεχόμενο γκρέμισμα των πάντων μπροστά μας αποδεικνύει βεβαίως του λόγου του αληθές. Αυτά λοιπόν ως προς το θέμα των εορτών και βεβαίως του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτοί οι δύο λοιπόν Άγιοι, κυρίες και κύριοι, ήταν επί Διοκλητιανού, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι κιόλα και πρέπει να συμβουλεύω με τα χαρτάκια μου, επί Διοκλητιανού Γαλερίου, και βεβαίως δεν μαρτύρησαν για τον έρωτα, όπως μας λένε και θέλουν να περάσουν τέτοια μηνύματα. Υπήρξαν πρώην ειδωλολάτρες, δύο ήτανε Βαλεντίνοι, μάρτυρες ειδωλολάτρες, έτυχε να έχουν το όνομα Βαλεντίνοι και αυτό είναι αμφισβητούμενο, και έπεσαν γιατί μπίστη τους και όχι για τον έρωτα, όπως λένε αυτοί, αλλά και αυτό είναι υπαμφισβήτηση. Λοιπόν, επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και βεβαίως η διάκρισή τους δεν είναι σαφής στο παπικό εορτολόγιο και σε όλα αυτά. Λοιπόν, έπειτα η εορτή αυτή που γιορτάζεται είναι καταχωρημένη ως ειδωλολατρική. Και στα παλιά χρόνια, επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συνδέεται η προέλευσή της στην εποχή που ζευγαρώνουν τα πουλιά. Εποχή ζευγαρώματος. Και όχι μόνο εποχή ζευγαρώματος, αλλά είναι και παγανιστική εορτή. Διότι όταν διαφημίζομαι, οι τέτοιοι άγγοι στην Ορθοδοξία μας και στην Εκκλησία μας δεν υπάρχουν, όταν διαφημίζομαι το σεξ και τη σεξολατρία, την εξυμνούμε. Δεν υπάρχουν άγιοι που να εξυμνούν τη σεξολατρία. Σεξολατρία εξυμνείται από τον δαίμονα. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, αυτά για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί ακούσαμε προχθές και θα τα πω αυτά εδώ πέρα και ήταν πολύ απογοητευτικό. Τα σημείωσα για να μην τα ξεχάσω. Προχθές είδα την εκπομπή, την κυρία Κανέλη, με τον συνάδελφο, τον καλλιτέχνη, τον κύριο Μαχαιρίτσα. Και έβγαλε τα καταπληκτικά μας παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, και τα ρώταγε για την παιδεία, ποια είναι τα οράματά τους, γιατί δεν έχουν οράματα, γιατί και ποιος τους αφήρεσε τα οράματα. Και βεβαίως η ίδια δεν ήθελε να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να προβεί σε αποκαλύψεις, όπως κάνει συνήθως. Και ο κυριός μας αφύπνισε το μυαλό των παιδιών εκείνη την ώρα. Τα ρωτούσε γιατί εξοντώθηκε η παιδεία, γιατί υπάρχουν Εβραίοι σύμβουλοι δίπλα στο Γεωργάκη Παπανδρέου και σε όλους τους άλλους, και πριν από τον κύριο Παπανδρέου υπήρξαν άλλοι οι οποίοι ακολούθησαν το σχέδιο της νέας εποχής, κατέστρεψαν την ιστορία, κάηκαν τα βιβλία της βιβλιοθήκης τότε, θυμόσαστε, 200.000 βιβλία τόμοι, εξαφανίζονται με ταχύτατο ρυθμό, λοιπόν, και αλλάζουν την παιδεία μας, λοιπόν, καταστρέφουν το όραμα και την πίστη και την ιστορία στα Ελληνόπουλα, και βεβαίως τα Ελληνόπουλα παραπέουν. Κλείνω όμως ότι τα Ελληνόπουλα έχουν διάβια πνεύματος, και όσο και να τα τυφλώνουν και να τους περνάνε αυτά, προχθές ακούστηκε το εξής καταπληκτικό. Ένας δημοσιογράφος λοιπόν που μιλούσε με την κυρία Κανέλη της είπε ότι το κυρίως θέμα μας από όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι η εορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Φανταστείτε την ξεφτύλα που καταντήσαμε να λέμε ότι το κυρίως θέμα μας είναι η εορτή της αρκολατρίας. Η κυρία Κανέλη λοιπόν μας είπε ότι έψαξε το συναξαριστή και βρήκε τον ανάλογο Άγιο με τον Βαλεντίνο, και ότι υπάρχει στο Ορθόδοξο εορτολόγιο Άγιος Έρωτας. Πολύ καλά τα ακούσατε. Άγιος Έρωτας. Λοιπόν, πήρα εγώ τους πατέρες για να συμβουλευθώ, και βεβαίως οι πατέρες μου είπανε, παιδί μου, δεν υπάρχει τέτοιου είδους Άγιος, αλλά υπήρχε ένας ειδωλολάτρης ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη του και λεγόταν Έρος. Λοιπόν, τώρα πώς το συνέδεσε η κυρία Κανέλη ότι ο Άγιος αυτός θυσιάστηκε για τον έρωτα και ήταν σεξολάτρης, μόνο εκείνη το ξέρει. Πάνω λοιπόν που άρχισαν τα παιδιά να λένε αλήθειες, η συγκεκριμένη δημοσιογράφος άλλαξε θέμα. Τα παιδιά είπαν όταν τα ρώτησε αν τους αρέσει η Ελλάδα έτσι όπως έχει γίνει και λοιπά, αν θέλουν να γίνουν Ευρωπαίοι. Τα παιδιά είπαν ότι οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι θέλουν να κάνουν τους Έλληνες γκαρσόνια. Προσέξτε, από στόματος παιδιών, 14, 15, 17, 16. Και η κυρία Κανέλη τους είπε, και κακό το βρίσκεται το επάγγελμα του γκαρσόνιου.
Τα εκπληκτικά αυτά Ελληνόπουλα απαντήσανε με μία φωνή: «Κακό δεν είναι να είσαι γκαρσόνι σαν επάγγελμα, αλλά το να γίνουν όλοι οι Έλληνες γκαρσόνια είναι πολύ κακό». Μάθημα μεγάλο για την κυρία Κανέλλη αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε και το κεφάλαιο αυτό και βεβαίως εδώ περνάμε σε ένα άλλο, κυρίες και κύριοι, που ετοιμάζεται με ταχύτατο ρυθμό και το διαβάσαμε μεταφρασμένο και μεταγλωτισμένο από ιταλικές εφημερίδες και μας έρχεται από τη Ρώμη. Τέτοια ευαισθησία σε ιταλική εφημερίδα αλλά και από τη Ρώμη να μας έρχεται ότι η Ορθοδοξία αποκτά δορυφορικό κανάλι. Η Ορθοδοξία αποκτά δορυφορικό κανάλι. Πετάει στα ουράνια, λέει η Ορθοδοξία, ανταπόκριση Ρώμης. Διότι μέσω δορυφόρου, στο προσεχές έτος, θα αρχίσει το πρώτο ορθόδοξο, πανορθόδοξο κανάλι. Το ανήγγειλαν δύο Έλληνες διοργανωτές και το κανάλι ονομάζεται Cross TV. Λοιπόν, του Σταυρού δηλαδή. Και μόλις εξασφάλισε την απαραίτητη ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, θα χρηματοδοτείται από τα διαφημιστικά σποτ αλλά και από Έλληνες χορηγούς που τώρα βοηθούν οικονομικά το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Προσέξτε το αυτό. Υπάρχει ζουμί εδώ μέσα. Η κεντρική έδρα αυτού του CNN της Ορθοδοξίας θα βρίσκεται στη Ρόδο ή στην Κρήτη. Το κανάλι θα μεταδίδει σε 16 γλώσσες διαμέσου σταθμών αναμετάδοσης που θα εγκατασταθούν στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, τη Ρωσία, τη Γενέβη, την Άπο Ανατολή. Όσο για το πρόγραμμα, η Cross TV θα φροντίζει φυσικά για την διάδοση του πνευματικού και κοσμικού μηνύματος της Ορθοδοξίας. Κοσμικό μήνυμα της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία δεν έχει κοσμικά μηνύματα. Τα κοσμικά μηνύματα τα έχει η αντιπέρα όχθη, οι σκοταδιστές της Δύσεως. Λοιπόν, η Ορθοδοξία είναι διοκομμένη, έχει ασκητικό πνεύμα και βεβαίως θέλουν να την κάνουν σαν τα μούτρα τους. Γι' αυτό και υπερασπίζουν το υποτιθέμενο πανορθόδοξο κανάλι που θα εκπέμπει σε 117 γλώσσες. Λοιπόν, προσέξτε και αφυπνίζεστε. Θα φροντίσουμε, λέει όμως αυτό, δεν σημαίνει ότι το Cross TV, δηλαδή η TV, η τηλεόραση του Σταυρού, ότι δεν θα έχει και κοσμικά πνεύματα. Θα φροντίσουμε να εμπλουτίσουμε, λέει, το κανάλι με ψυχαγωγικό πρόγραμμα που όμως να βασίζεται στις χριστιανικές αξίες. Μία ταινία όπως το βασικό ένστικτο, επί παραδείγματι, είπαν οι δύο οργανωτές, μπορεί κάλλιστα να μεταδοθεί από το Cross TV, όπως ακούσατε. Φτάνει να συνοδεύεται από συζήτηση. Θα δείτε και το βασικό ένστικτο, έτσι σε κανάλι υποτίθεται εκκλησιαστικό, έτσι, καταπληκτικά, προόδους δηλαδή. Και αφού το δείξουν, ας πούμε, από το υποτιθέμενο εκκλησιαστικό κανάλι, μετά θα κάνουν σχόλια, κρίσεις και επικρίσεις για την ταινία και η συζήτηση θα συνοδεύεται γύρω από τις ηθικές και αισθητικές αξίες της ταινίας, αισθητικά. Μήπως το πόδι της πρωταγωνίστριας ήταν πιο αδύνατο ή πιο χοντρό ή το στήθος της πεσμένο ή ανορθωμένο. Αυτά είναι δικά μου. Εκείνο που σίγουρα θα αποφύγει να κάνει Cross TV, διαβεβαίωσαν οι δύο, θα είναι να συναγωνίζεται τις άλλες εκκλησίες και θρησκείες ή να μπει στην υπηρεσία κάποιου ελληνικού μεγαλοειδετεασμού. Μεγαλοειδεατισμού. Να μου συγχωρεθεί το Σαρδάμ, αλλά άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, ανασκουμπώνεστε κυρίες και κύριοι. Ετοιμάζεστε, τα ακούσατε. Δορυφορικό κανάλι με πρωταγωνιστή τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Εκείνος πρωτοστατεί σε όλα τα ανοίγματα, τα προδοτικά. Λοιπόν, και μεθαύριο βεβαίως θα το δείτε, θα το διαπιστώσει τη δισόμαση, ποιοι κληρικοί μας παρέδωσαν και ποιοι οι κληρικοί μας εμπέζουν τον ελληνικό λαό και ποιοι είναι αυτοί που κλείνανε γόνι στον Πάπα, στην παντόφυλλα του Πάπα και γίνανε και εργάζονται ακατάπαυστα οι μεγαλοοικουμενιστές αυτοί οι κληρικοί. Και βεβαίως η Μασονία έχει κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της με το εκκλησιαστικό που έχει ανοίξει στους κόλπους της Εκκλησίας, ώστε να προχωρούν άνετα στα σχέδιά τους
οι ρασοφόροι, οι μεγαλοοικουμενιστές, είτε πατριάρχες είναι αυτοί, είτε αρχιεπίσκοποι είναι αυτοί, είτε μητροπολίτες, είτε οτιδήποτε, και να μην παίρνουμε εμείς είδηση τίποτα. Να ασχολούμεθα με το εκκλησιαστικό συνέχεια και με το σπάσιμο της πόρτας και με τον θεολόγο και με όλους αυτούς. Βλέπετε πόσο στημένη είναι η δουλειά και πόσο άριστα μεθοδευμένη. Λοιπόν, αυτό το παγκόσμιο κανάλι, το εξυμνή η Ρώμη, και μάλιστα μας λένε και γελάνε, δορυφορικό κανάλι αποκτά η Ορθοδοξία. Και τους λέμε και εμείς από εδώ ότι μόνον Ορθόδοξο κανάλι δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το κανάλι το οποίο φτιάχνουν αυτοί ώστε να μεταδώσουν με την άνεσή τους έτσι, όλα τα μηνύματα και τα συνθήματα της νέας εποχής και νέας τάξεως για την παγκόσμια εκκλησία του σατανά που ετοιμάζεται, τα μεγαλοοικουμενιστικά, και να κάνουν όλους τους Ορθοδόξους πιστούς με κοσμικό πνεύμα, δηλαδή να τους καταστρέψουν την πίστη, να τους κάνουν χλιαρούς και να δημιουργήσουν πολίτες κοσμικούς Ευρωπαίους, χρεοκοπημένα μοντέλα, ώστε η Ορθόδοξος Ανατολή να μιμηθεί και να συμβαδίσει στον ίδιο δρόμο με τη Δύση, τη χρεοκοπημένη και την άθεη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ως προς το κανάλι Cross TV. Λοιπόν, έπειτα, θα ήθελα να απαντήσω, και εδώ θέλω να σταθώ, προχθές πάλι ακούστηκαν άσχημα λόγια. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι απειλές, ούτε τα ιβρεολόγια. Έχουν πει ότι θα αφήσουν το σώμα μου, το πτώμα μου άταφο στις πλατείες. Είπανε ότι θα με βάλουν να κάνω διάφορα εσχρά πράγματα, και ακούστηκαν από το κανάλι 5 από το στόμα αυτού του ανεκδίγητου προαγωγού της νύχτας. Λοιπόν, εγώ έχω να του στείλω το εξής μήνυμα και δεν θα ξανασχοληθώ με αυτόν. Προχθές λοιπόν, από τη μία είναι νέες ευθανασίες που ετοιμάζουν, από την άλλη είναι το πτώμα το άταφο. Και την Παρασκευή το βράδυ ακούστηκαν τα εξής άσχημα και κατάπτυστα. Παίρνει μία κοπέλα τηλέφωνο και λέει, μου θυμίζεις τη Δουράκη, και αφού πρώτα είπανε τα ιβρεολόγια, τα εσχρά, πώς το κάνουν αριστερά, ανάσκελα και όλα αυτά, σε λίγο λοιπόν της λέει, μου θυμίζεις τη Δουράκη, ήταν στημένο. Όπου τη Δουράκη την περιμένουμε να την πατήσει το τρένο και να της πετάξει τάντερα έξω, αλλά δεν την πατάει. Ο κύριος αυτός λοιπόν επιμένει και θέλει να ασχοληθώ μαζί του. Εγώ θα του στείλω ένα μήνυμα, είναι το τελευταίο, είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι, διότι τ' άκουσα με τα αυτιά μου προχθές και πρέπει να του πω δύο λόγια. Αφού λοιπόν τα είπε αυτά, εγώ έχω να του πω τούτο. Ότι η καταστροφή που σε περιμένει και σένα και τους ομοίους σου, διότι έχεις δεχθεί να γίνεις πιόνι στη δαιμονική σκακέρα του διαβόλου, είσαι πιόνι αυτή τη στιγμή, έχεις πουλήσει την ψυχή σου, η καταστροφή που θα πέσει στο κεφάλι σου θα είναι άνευ προηγουμένου. Διότι υπηρετείς αυτό που βδελίσεται ο Κυριός μας περισσότερο. Τη σεξολατρία, την πορνεία, τη διαστροφή, το σατανισμό, και προτρέπεις την ελληνική νεολαία σε σοδομοποίηση, σε διαστροφή, σε αφηγήσεις διαστροφικές. Για να μην λες ότι υπηρετείς Θεό. Θεό έχεις εσύ τον διάβολο, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, υμνολογείς τον διάβολο κάθε βράδυ και λες δόξα τον διαβόλο. Το έχουν ακούσει όλοι οι τηλεθεατές αυτό. Λοιπόν, και κάθε βράδυ δίνεις μαθήματα σεξολογίες, διαστροφικά. Υπηρετείς τον άρχοντα του σκότους, αυτό το είπαμε. Προτρέπεις τα κοριτσάκια να αυνανίζονται ανοιχτά. Και από τηλεφώνου και κατόπιν γελάς ηρωνικά και όλα αυτά, μαζί με τη σύντροφό σου που κάνετε την εκπομπή. Και βεβαίως και η οποία έχει στον μπράτσο της ένα σατανάκι από τατού, και δεν ξέρω γιατί το έχεις κάνει το τατού στο μπράτσο, μην τυχόν και σου φύγει, τις φράγκησες με το σατανάκι για να μην τυχόν και σου φύγει, αλλά θα σου φύγει, διότι ο σατανάς εκδικείται αυτούς που τον υπηρετούν μιλωνά. Λοιπόν, και βεβαίως νομίζεις ότι είσαι με τους ισχυρούς της γης. Και το λέω σε εσένα για να τα ακούνε όλοι οι μιλονάδες δηλαδή της Ελλάδος. Γιατί εσύ έτυχε να πάρεις μία εκπομπή και να κάνεις αυτά τα κατάπτυστα που έκανες. Αυτό λοιπόν, παίζοντας ένα τέτοιο βρώμικο ρόλο, εσύ όλα αυτά τα θεωρείς μαγιά. Και εγώ έχω να σου απαντήσω τούτο. Όπως σου είπα προηγουμένως, μιλονάδες στον πλανήτη Γη υπάρχουν πάρα πολλοί. Καθαρούς έχει ο λίγους. Και το δύσκολο σήμερα είναι να είσαι καθαρός. Να κρατηθείς καθαρός στον αιώνα της ύψης και της μπόχας. Έτσι λοιπόν αυτοί που επιλέγουν τα δύσκολα
είναι οι μάγκες. Στα εύκολα πάνε οι δειλοί, όλοι οι δειλοί και αυτοί που δεν έχουν τίποτα, που τα έχουν παραδώσει όλα. Η βρωμιά λοιπόν είναι το πιο εύκολο είδος του σήμερα. Το πιο εύκολο είδος. Ανά πάσα ώρα και στιγμή παίρνεις τον κατήφορο, τι ώρα θέλεις και γουστάρεις και επιδημείς, παίρνεις τον κατήφορο και οδηγείσαι στον δρόμο της απολίας. Πανεύκολο σήμερα. Το καθαρό όμως είναι το σπάνιο και τα διαμάντια είναι σπάνια και έχουν καθαρότητα. Η δυσκολία λέγεται μαγκιά. Αυτή είναι η μαγκιά. Η δυσκολία είναι η μαγκιά. Εσύ είσαι εύκολος. Ούτε μάγκας δεν είσαι λοιπόν. Και έτσι, αφού βαδίζεις με τα εύκολα, βαδίζεις κανονικά στον κατήφορο. Δεν θα ξανασχοληθώ λοιπόν μαζί σου, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Την αμοιβή σου θα την πάρεις, μπορεί να λες ό,τι θέλεις και να ξαναπηλήσεις και να πεις διάφορα και σχρά και ό,τι θέλεις και να κολλήσεις ό,τι επιθυμείς και δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ μαζί σου, ό,τι και να πεις. Παρά, έχω να σου δώσω μία συμβουλή, Κώστα Μιλωνά. Πλέον τώρα βλέπεις, σε αναφέρομαι το όνομά σου. Γιατί? Και βεβαίως πρόσεξε, διότι την αμοιβή σου, την οποία θα πάρεις, όπως είπα και προηγουμένως, θα την πάρεις σύντομα από τον πατέρα σου, τον διάβολο, διότι αυτόν υπηρετείς και το έχεις δηλώσει ανοιχτά. Και ο διάβολος πάντοτε δεν ευεργετεί αυτούς που τον υπηρετούν, τους εξοντώνει στο τέλος. Ενώ ο Κυριός μας, όταν γίνεις παιδί του Θεού, του Σωτήρος Χριστού, δέχεσαι ευεργεσία και ευγνωμονεί ψυχή του ανθρώπου αιωνίως τον πλάστη και δημιουργό, ενώ εσύ θα δεχθείς καταστροφή. Έτσι λοιπόν, για να δεις ότι δεν σε μισώ, διότι εγώ δεν μισώ πρόσωπα, μισώ τις πράξεις, μισώ αυτό που υπηρετείς εσύ. Το κατάλαβες, το μισώ, το βδελίσομαι, το απεχθάνομαι. Όλη αυτή τη διαστροφή, τη βρώμα και τη δυσοδεία, την απεχθάνομαι, όχι μόνον εγώ, αλλά πολλοί τηλεθέτες. Και εδώ έχουμε ένα γράμμα το οποίο θα σου διαβάσω φοβερό, για να δεις ότι δεν τα λέμε εμείς, λαμβάνομαι γράμματα. Σου λέω ότι προσεύχομαι για σένα, Κώστα Μιλωνά. Και προσεύχομαι μήπως και τυχόν σε λυπηθεί ο Θεός, διότι είσαι στην αντιπέρα όχθη στο στρατόπεδο το σκοτεινό και το μαύρο της απώλειας. Μήπως και τυχόν χαθείς, διότι οι χριστιανοί πιστοί Έλληνες Ορθόδοξοι είναι μαθημένοι να προσεύχονται για τους εχθρούς τους, για τους εχθρούς της πίστεως. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να σε συγχωρήσει, να μετανοήσεις γρήγορα και να περάσεις στην όχθη του φωτός να υπηρετήσεις εδώ σωστά και εσύ και η σύντροφό σου και να φύγεις από εκείνο το τέλμα, από εκείνη την κόλαση που υπηρετείς. Και βεβαίως, όταν το κάνεις αυτό, η πρώτη που θα σου σφίξει το χέρι θα είμαι εγώ. Λοιπόν, η διαφορά μας λοιπόν είναι ότι εσύ εύχεσαι να μου πεταχθούν τα άντερα έξω, ενώ εγώ εύχομαι να μετανοήσεις, να συγχωρεθείς, να σε λυπηθεί ο Κύριος, να σε μεταστρέψει και να γίνεις άγγελος του καλού. Αυτά ως προς το θέμα το δικό σου και κλείνω και δεν θα ξανασχοληθώ, απλώς θα διαβάσω μία επιστολή, διότι πρέπει να τη διαβάσω ορισμένα πράγματα, η οποία λέει η επιστολή, κυρίες και κύριοι, μία κοπέλα η οποία ορίεται και λέει ότι πέστε στον κύριο Μιλωνά να μετανοήσει, διότι όσος χρόνος υπάρχει ακόμη για να αλλάξει είναι πολύ λίγος, γιατί ο διάβολος αυτή τη στιγμή του έχει προσφέρει μια μεγάλη τούρτα καλοστολισμένη και αυτός κάθεται αναπαυτικά και τη γλύφει με τα δάχτυλά του. Μέσα όμως δεν γνωρίζει ότι υπάρχει δηλητήριο που δεν το ξέρει. Έτσι και κατά αυτόν τον τρόπο παραπλανεί ο διάβολος τα παιδιά του. Βέβαια, πίσω από όλα αυτά υπάρχουν και οι σκοτεινές δυνάμεις που προσπαθούν να καταντήσουν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, γιατί σε λίγο καιρό το ιερό στράτευμα του Κυρίου μας θα είναι έτοιμο να αγωνιστεί και τότε αλίμονό τους. Πάει και το γράμμα αυτό. Αυτά ως προς το θέμα αυτό, για να κλείσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω στη συνέχεια, θέλω να πω ότι υπάρχει μία προειδοποίηση προς όλους εσάς και που πρέπει βεβαίως να την κάνουν οι ιεράρχες μας αυτή την προειδοποίηση, να βαρέσουν τις καμπάνες, να έρθει ο κόσμος, να γεμίσουν οι εκκλησίες
σε εθνικό εγερτήριο και μη αποκαλυπτική προειδοποίηση. Θέλουμε εδώ να πούμε, διότι λαμβάνομαι πάρα πολλά στοιχεία, είναι ευαισθητοποιημένος πάρα πολλής κόσμος, όπου μας λένε ότι ο κυρίως εχθρός της Ελλάδος, που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, δεν είναι αυτά που βλέπουμε στις οθόνες μας. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι η Τουρκία, δεν είναι η Ρωσία, δεν είναι η Βουλγαρία, δεν είναι το Ανατολικό Μπλοκ, δεν είναι τίποτα από αυτά, ούτε ο Μπερίσα, ούτε ο Γκλιγκόροφ, ούτε κανείς. Επειδή λοιπόν η εδαφική ακαιρεότητα της χώρας μας απειλείται άμεσα για άλλη μία φορά από εχθρούς ορατούς, αλλά συγχρόνως και από έναν αόρατο εχθρό, επειδή τους μεν ορατούς εχθρούς στην μακραίωνη ιστορία μας, για να φορέσω τα γυαλιά μου, διότι δεν βλέπω, τους έχουμε αντιμετωπίσει πάντοτε νικηφόρα, πλην όμως πολλές φορές έχει συμβεί η αστάθμητη συμβολή και τα πισόπλατα χτυπήματα του αοράτου, αλλά πάντοτε παρόντος εχθρού μας, τρώμε πισόπλατα χτυπήματα και δεν γνωρίζουμε από ποιους θα τρώμε. Έχουν ανατρέψει λοιπόν την έκβαση του πολέμου σε βάρος μας και έχουν μετατρέψει περίλαμπρες νίκες μας σε ήττες και εθνικές συμφορές. Επειδή πρέπει επιτέλους να ανασύρωμε αυτόν τον αθέατο εχθρό μας από τα σκοτάδια που ανέκαθεν κινείται και ραδιουργεί και να τον εκθέσουμε δημόσια στο άπλετο φως, για να γίνει γνωστό πλέον σε όλους μας ποιοι είναι οι κυρίως εχθροί της Ελλάδος, του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, ώστε να μπορέσουμε βεβαίως έτσι να αναμετρηθούμε κατά πρόσωπο. Και βεβαίως όταν αναμετρηθούμε κατά πρόσωπο, θα έχουν αυτοί οι κύριοι την τύχη όλων των άλλων εχθρών μας. Γι' αυτό αποφασίζομαι να σας αποκαλύψουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό του ελληνισμού, γιατί τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν έχουν στενέψει επικίνδυνα, και να προετοιμαστούμε εγκαίρως και καταλήλως για την αντιμετώπιση του. Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο προαιώνιος εχθρός του ελληνικού έθνους και του πολιτισμού, είναι ο σιωνισμός. Η Εβραιομασονία, ο Εβραιοσιωνισμός. Πολλοί από εσάς βέβαια θα σκεφτείτε ότι δεν είναι και τόσο καινούριο. Και βεβαίως και ότι δεν είναι και τόσο αόρατος ο σιωνισμός. Πιστεύουμε όμως ότι πολύ λίγοι από εσάς γνωρίζετε επακριβώς τις αδίστακτες και σατανικές μεθόδους τους και προπάντων τις αμέτρητες φορές που έχει βλάψει ανετίως το έθνος μας, γεγονότα τα οποία θα προσπαθήσουμε να σας εκθέσουμε περιληπτικότατα. Ο σιωνισμός είναι πανάρχια και μυστική θρησκευτικοπολιτική οργάνωση των Εβραίων, προσέξτε το αυτό, είναι πανάρχια και μυστική θρησκευτικοπολιτική οργάνωση των Εβραίων, με αρχικό στόχο την επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ, το 48 γίνανε κράτος, και τελικό σκοπό την παγκόσμιο επικυριαρχία. Είμεθα τώρα προς το τέλος. Ως γνωστόν, ο αρχικός στόχος του σιωνισμού έχει επιτευχθεί ήδη από το 49 και ο τελικός σκοπός του πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως, που είναι αποκλειστικά έργο δικό του. Πλανητάρχες σήμερα δεν είναι στην ουσία οι Αμερικανοί, αλλά τα αφεντικά τους οι σιωνιστές. Οι Εβραίοι δηλαδή, οι Εβραιοσιωνιστές. Εβραίοι κεφαλαιούχοι. Τα όπλα που χρησιμοποίησε ανά τους αιώνες και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο σιωνισμός για την επιτυχία των σκοπών του είναι: πρώτον, το χρήμα. Δεύτερον, η απόλυτη μυστικότητα της οργανώσεώς του και των επιδιωκωμένων σκοπό της. Βλέπετε, προέκτασης και παρακλάδι του σιωνισμού είναι η μασονία. Με απόλυτη μυστικότητα στοές και μυστικά και εμβλήματα και ιουδαϊκά σύμβολα και όλα αυτά. Έπειτα λοιπόν, το δόλιο παραμύθι αυτό που λένε προς όλους εμάς ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, δεν ξεγελά πλέον ούτε τα μικρά παιδιά. Το μέγιστο ποσοστό του παγκοσμίου κεφαλαίου ανήκει σήμερα σε σιωνιστές με τη μορφή τραπεζών, δηλαδή σε Εβραιοσιωνιστάς. Με τη μορφή
τραπεζών, πολυεθνικών εταιριών, καρτέλ, όπλων και πετρελαίων. Με αυτά τα δύο ακαταμάχητα όπλα του, ο σιωνισμός έχει κατορθώσει με απίστευτη επιμονή και υπομονή τα εξής. Πρώτον, να ελέγχει σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό τις κυβερνήσεις, αλλά και τις μυστικές υπηρεσίες όλων των κρατών της γης, είτε προωθώντας ανθρώπους του ανάμεσά τους, είτε διαφύροντας τους υπάρχοντες. Έτσι εξηγείται εύκολα για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις των μεγάλων κρατών και ιδίως των ΗΠΑ υποστηρίζουν συνεχώς και χωρίς προσχήματα το Ισραήλ, αδιαφορώντας πλήρως για τα δίκαια των λαών που καταπατεί και σφαγιάζει το Ισραήλ, γενοκτονία Παλαιστινίων, πόλεμος ανοιχτός στους Σέρβους αδελφούς μας ομοδόξους, σε όλα τα κράτη της γης, θύματα εκατόμβες θυμάτων, εκατομμύρια οι νεκροί, χιλιάδες. Διότι πρέπει να ξεκαθαρίσει, όπως λένε αυτοί, να ξεκαθαριστεί η παλαιά εποχή και να στείλουν προς την πνευματική διάσταση τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια από τον πλανήτη, για να μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν τη νέα στραφτερή τάξη πραγμάτων του αναμενωμένου αντιχρίστου του Μεσσία τους, που τον περιμένουν με τα βαϊόν και κλάδων. Λοιπόν, και μετά κλαίγονται και μας προβάλλουν τα ολοκαυτώματά τους, μας προβάλλουν αυτά που βλέπουμε στις οθόνες μας αιώνες τώρα, το ολοκαύτωμα από το 1940 και εντεύθεν, λοιπόν, το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι, και τις εκατόμβες και τα εκατομμύρια των θυμάτων που δημιουργούν οι ίδιοι, που σφαγιάζουν διότι αυτοί το θέλουν, έτσι το θέλουν, για αυτούς δεν υπάρχει δίκαιο. Όλα τα δίκαια λοιπόν με το μέρος του Ισραήλ. Η αυτοδιάθεση των λαών, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται, εξοντώνονται, γενοκτονίες, τις πείνες, την πείνα στον πλανήτη Γη αυτή τη δημιουργούν για να εξοντώσουν με παντίους τρόπους πληθυσμούς και πληθυσμούς και μεγάλους αριθμούς, κράτη ολόκληρα, Αφρική, τριτοκοσμικές χώρες, και για να καρποθούν βεβαίως τα πλούτη των χωρών αυτών πρέπει να εξαφανιστούν οι πληθυσμοί, να περάσουν στα χέρια τους. Λοιπόν, από εκεί και μετά πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, για να πάψει επιτέλους να λένε ο καθένας αυτός είναι εχθρός, ο άλλος είναι εχθρός. Όχι. Ο κυρίως εχθρός είναι ο Εβραιοσιωνισμός. Από αυτούς ξεκινάνε όλα τα κακά. Δεύτερον, λοιπόν, εκτός από καταπατεί και σφαγιάζει τους υπολείπους λαούς, ελέγχει εκ του αφανούς και χρησιμοποιεί αδιόρατα για τους σκοπούς του όλες ανεξαιρέτως τις διεθνείς οργανώσεις. Παντός είδους και μορφής, όπως παραδείγματος χάρη η μάφια, η μασονία, σατανισμός, χιλιασμός, όλες οι αιρέσεις και άλλες παρεμφερείς διάφορες διεθνείς λέσχες, ιδρύματα, εκ των οποίων άλλες μεν έχει δημιουργήσει και άλλες έχει κυριεύσει και καθυποτάξει εκ των έσω. Τελικά, οπουδήποτε συναντήσετε την επιγραφή ή την προώθηση των ενιών του διεθνισμού, του οικουμενισμού ή της παγκοσμιότητος, να είστε βέβαιοι ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται οι Εβραίοι σιωνιστές. Όσο και αν το εξεταζόμενο θέμα φαίνεται εκ πρώτης όψεως παντελώς αθώο και άσχετο προς τον σιωνισμό. Τρίτον, ελέγχει το μέγιστο ποσοστό των μαζικών μέσων ενημερώσεως και του κινηματογράφου. Και έτσι παραπληροφορεί και διαμορφώνει όπως επιθυμεί την παγκόσμια κοινή γνώμη και περνά σε παγκόσμια επίσης κλίμακα φοβερή και ανέσχυντη προπαγάνδα. Έπειτα, στρατολογεί και διοργανώνει και συντηρεί εκ του αφανούς και με άσχετα εκ πρώτης όψεως πρόσωπα προς τον σιωνισμό ή και εχθρικά προς αυτόν, την παγκόσμια τρομοκρατία, στην οποία εκτός από την αποσταθεροποίηση των διαφόρων κυβερνήσεων, καθεστώτων και κοινωνιών, αναθέτει και την εξόντωση προσώπων επικινδύνων, ενοχλητικών ή ανυπάκουων, δηλαδή όποιοι δεν υπακούν, τους πετάνε, τους βγάζουν από τη μέση, ώστε να παρουσιάζεται σαν έργο ασυμβιβάστων υπερπατριωτών. Τρομοκράτες λοιπόν, μη ελεγχόμενοι από τους σιωνιστές, δεν κατόρθωσαν ποτέ να επιβιώσουν επιπολή. Κυνηγήθηκαν ανηλαιώς και εξοντώθηκαν όλοι ανεξαιρέτως.
Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, αυτοί που ελέγχονται από τον σιωνισμό και που κατευθύνονται από τον σιωνισμό δηλαδή, δεν ενοχλούνται ποτέ και από κανέναν. Παραδείγματος χάρη, δική μας στις 17 Νοέμβρη. Μοσάντ και τέτοια από πίσω. 1 Μάη, 1 Απρίλη, 32 Ιούνιου και πάει λέγοντας. Και άλλα πολλά τέτοια παραμύθια διαβρώνει συστηματικά όλους ανεξαιρέτως τους λαούς και κυρίως τη νεολαία, κυρίες και κύριοι. Ναρκωτικά, τζόγος, αλκοολισμός, πορνεία, ακολασία, σατανισμός. Ώστε να εξαχριώνει τα ήθη και τα έθιμα, και ειδικά τα ήθη τους, να αποχαυνώνει το πνεύμα τους, να απονευρώνει έτσι τον δυναμισμό της νεολαίας, για να μην μπορούν τα παιδιά μας να αντιληφθούν και κυρίως να αντισταθούν στους σκοπούς των. Οι σιωνιστές λοιπόν μισούν θανάσιμα τους χριστιανούς και ιδιαίτερα τους Ορθοδόξους, τους οποίους προσπαθούν να εξοντώσουν πρώτους, με την ανέκαθεν προθήμως παρεχομένη βοήθεια των καθολικών. Έχουν λοιπόν υπογράψει κοινή συμμαχία με το Βατικανό, αυτό είναι γνωστό. Ο Πολωνοεβραίος Πάπας Βοητήλα, το δικαίρα των θηρίων της Ρώμης, πρόσφατα αρνήθηκε επισήμως, γιατί και τύπης τον υπηρετούσε δηλαδή, τον Ιησού Χριστό, το Βατικανό δεν είναι εκκλησία, τα ξέρουμε αυτά, και συνετάχθη μετά των Εβραίων στη συναγωγή της Ρώμης πριν από μερικά χρόνια, 90-91 ποτέ ήτανε, και είπε το έννοια μαμήν, δηλαδή ο ευλογημένος ο ερχόμενος του επερχόμενου αυτός που έρχεται, και συντάχθηκε με τους Εβραίους. Ότι δηλαδή μέχρι σήμερα αυτό που υπηρετούσε δεν ήταν τίποτα και περιμένει τον Μεσσία των Εβραίων. Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Έπειτα μας λένε ο Αγιότατος αδελφών ημών Πάπας, λέει από τη μεριά του ο Κωνσταντινούπολεως. Και δεν είδαμε μέχρι στιγμής ούτε το παλιό ορτολόγιο, αλλά ούτε και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων να συντάσσεται με αυτό το προδοτικό σχέδιο. Παρά μόνο στην κασέτα που θα παρακολουθήσετε μεθαύριο, θα δείτε ποιοι μας παρέδωσαν, κυρίες και κύριοι. Ποιοι παρέδωσαν την Ορθοδοξία, τον λαό, τον πιστό λαό του Θεού που έχει μεσάνυχτα και πλήρη άγνοια, και πώς, ποιοι ήταν αυτοί οι κληρικοί που συμμετείχαν στις συμπροσευχές. Ήδη μας λένε η Ένωση έχει γίνει από τον καιρό του Νόε, επίσημα συλλήτουργα, επίσημες παπικές λειτουργίες με πατριάρχας και πάντοτε από τη μεριά του φαναρίου, η εσβησμένη φανή του φαναρίου, που μου γράψε και ένας αγιορείτης πατέρας, αγαπητοί αδελφοί, το φανάρι, η φανή του φαναρίου είναι εσβησμένη προπολού. Και δυστυχώς πήρε η μπάλα και το Άγιον Όρος, και θα κάνουμε μια πολύ σπουδαία εκπομπή ειδικά για το Άγιον Όρος στην αναφορά, πώς εγκαταστάθηκαν κομπιούτερς μέσα στο Άγιον Όρος, πώς το Άγιον Όρος μία μονή και άλλη μία έχει γίνει οι μικρές Βρυξέλλες και καταγράφονται μέσα από κομπιούτερ στα αρχεία και περνάνε στις Βρυξέλλες όλα τα ιερά κοιμήλια, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει, η άλωση της αλώσεως, και εμείς έχουμε μεσάνυχτα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το ότι η Παναγία μας επί 15 ολόκληρες μέρες τα άφησε και κεγότανε, και εγώ τότε ήμουνα στο τρίτο πόδι, δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και έριχνε καταρακτοδός νερό, και στο τρίτο πόδι δεν έριξε σταγόνα, που σημαίνει ότι και η κανδύλα της Πορταϊτής είσαι κινήτο ακατάπαυστα μήνες πριν συμβούν τα γεγονότα, και ο Κύριος μας προειδοποιεί με τα σημεία και με τα διάφορα θαύματα. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να καθεύδομαι και να θυλοτυφλούμε και να επαναπαυόμαστε στα λόγια των μεγαλοοικουμενιστών, είτε αρχιερέων, είτε αρχιεπισκόπων, είτε πατριαρχών, είτε ιερομονάχων οικουμενιστών, διότι αυτή είναι η προβατόσχημη λύκη, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να θυμιζόμαστε και να καταλάβουμε ότι το οικοδόμημα δεν πέφτει εάν δεν υπάρξει προδοσία εκ των έσω. Οι Εβραίοι τη δουλειά τους κάνουν. Όταν όμως εμείς έχουμε ηγείτορες προδότες, όταν υπηρετούν τον τεχνητό εβραϊσμό και είναι μασόνοι, μοιραίως υπηρετούν τα συμφέροντα της εβραιομασονίας και όχι τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά ούτε και την πίστη μας και την ιστορία μας. Γι' αυτό αυτή η στοά της αχαρνών, αν βρεθούν τίποτα έτσι δυναμική ομάδα κρούσεως Ορθοδόξων Χριστιανών, να τις ρίξει μια βόμβα, να την τυνάξει στον αέρα, να ησυχάσουμε από δάφτη, και όχι μόνο αυτή τη στοά, αλλά και όλες τις στοές της Ελλάδος που υπάρχουν, δηλαδή της Ελλάδος που αυξάνονται και πληθύνονται, Πάτρα, νησιά, παντού, Κρήτη, το τι γίνεται, χαμός γίνεται, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έτσι δεν κερδίζονται οι αγώνες, κερδίζονται με διαφορετικό τρόπο. Και τελειώνω
εδώ για να βγάλουμε μερικά τηλέφωνα στον αέρα. Αφού λοιπόν μας εξαχρίωσαν και αφού απέκτησαν σύμμαχο το Βατικανό, διότι η συμμαχία Βατικανού Ευρεσιονισμού έγινε για να κτυπηθεί η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός. Λοιπόν, αυτό είναι καρφί στο μάτι τους. Έτσι λοιπόν, αφού διεύρωσαν, εάν το Βατικανό και η Opus Dei δεν είχε διαβρωθεί, προσέξτε το αυτό, από τη σιωνιστική δίσδυση, δεν θα παρέβλεπαν το γεγονός αυτό και αντί να αντιμάχονται οι παπικοί, θα συνέπραταν με την Ορθοδοξία, θα περνούσαν στην απέναντι όχθη, θα μετανοούσαν, θα προσχωρούσαν στο κανονικό δόγμα, το ορθόν δόγμα της αληθείας. Και βεβαίως θα έπαβαν να είναι οι φανατικοί εχθροί και πολέμοι. Αυτοί λοιπόν έχουν συμπράξει με τον εχθρό τον Σατανά και στο σημείο αυτό οφείλω να πω εγώ ότι από όλους τους λαούς της γης οι σιωνιστές μισούν τους Έλληνες εμάς πάρα πολύ. Αφενός διότι είμαστε απόγονοι και συνεχιστές του μοναδικού και ιερού λαού των Ελλήνων που άναψαν και μετέδωσαν τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, γεγονός που δεν μπορούν να το χωνέψουν με τίποτα. Βλέπετε, εδώ εξκαφές γίνονται, πράγματα, αρχαιολογικά ευρήματα, ο τόπος διάσπαρτος και κατάσπαρτος από το Βυζαντινό Μεγαλείο και τον Βυζαντινό πολιτισμό στο Ισραήλ, παντού, απανταχού, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, παντού. Και αυτοί μόλις βρίσκουν επιγραφές και τον Βυζαντινό πολιτισμό, τα σκεπάζουν γρήγορα για να μην φανεί ότι παντού και πάντα υπάρχει σφραγίδα της Μεγάλης Ελλάδος. Και έτσι, το γεγονός αυτό λοιπόν, αφού δεν μπορούν να το χωνέψουν, εμείς λοιπόν βοηθήσαμε με τη γλώσσα μας την ελληνική, γι' αυτό και δεν μας χωνεύουν, να διαδοθεί και να εξαπλωθεί ο χριστιανισμός σε όλα τα πέρατα της γης. Έτσι λοιπόν εξηγείται η μεγάλη λύσα που έχουν εναντίον μας και γιατί όλες οι μεγάλες συμφορές που έχουν πλήξει ανά τους αιώνες το ελληνικό έθνος οφείλονται κυρίως σε καταχθόνιες και αθέατες ενέργειες. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα από το πρόσφατο προς το απότερο παρελθόν αναφέρομαι την διχοτόμηση της Κύπρου, τον εμφύλιο πόλεμο μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την μικρασιατική καταστροφή, τον ξεριζωμό του Πόντου, τους δύο παγκοσμίους πολέμους που πολεμήσαμε, πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και τι ηρωνία, συνταχθήκαμε με τους νικητές. Σκεφτείτε τι θα παθαίναμε αν είμαστε με το πλευρό των ιτημένων, με το μέρος δηλαδή, τις ανηλαιείς σφαγές των ελληνικών πληθυσμών επί τουρκοκρατίας και κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 21 την πτώση της Κωνσταντινούπολεως. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τα δεινά αυτά τα μεγάλα, ότι για όλα αυτά τα δεινά που υπέστην και υφίσταται η χώρα μας, ο ελληνικός πολιτισμός, η εξόντωση, η γενοκτονία των Ελλήνων και ο ξεριζωμός απανταχού των Ελλήνων σε όλες τις εστίες ελληνικές, υπεύθυνοι και εγκληματίες είναι οι ευρεσιονιστές. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και τώρα παρακαλώ, θα ήθελα να βγάλουμε μερικά τηλέφωνα στον αέρα και ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάρουν να βρίσουν ορισμένοι κύριοι που ενοχλούνται από αυτά που καταγγέλλομαι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακολουθώ την εκπομπή σας και ειλικρινά, καταρχήν θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί είναι πολύ καλή και διαφωτιστική αυτή η εκπομπή. Πιο δυνατά, αγαπητέ κύριε, από πού μας τηλεφωνείτε? Από την Αθήνα. Μάλιστα, μέσα στο κέντρο των Αθηνών? Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν μας βλέπετε δηλαδή καλά, καθαρά? Εγώ σας βλέπω, γι' αυτό ακριβώς. Εντάξει. Σας ακούω. Γιατί ορισμένες περιοχές, γι' αυτό ρωτάμε, δεν βλέπουν. Παράμεις εδώ. Ναι, ναι. Αλλά ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή σας είναι πολύ διαφωτιστική και θα ήταν καλά να την κάνατε και πιο συχνά. Και ακριβώς τα πράγματα, επειδή έχω διαβάσει μερικά βιβλία, τα οποία βέβαια είναι καταχωνιασμένα και ποτέ δεν τα βγάζουν στην επιφάνεια να τα δει ο Κοσμάκης να τα διαβάσει. Και όπως είπατε και εσείς, υπάρχει στον κόσμο, υπάρχουν βαθιά μεσάνυχτα και δεν ξέρουν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός πραγματικά είναι οι σιωνιστές, οι Εβραίοι και κανένας άλλος. Γι' αυτό θα ήταν καλά να το αναφέρετε και δημόσια από εκεί που είστε, που σας βλέπει όλος ο κόσμος, ότι να παροτρύνουν τον κόσμο να πάει να βρει τα βιβλία αυτά που υπάρχουν. Βεβαίως, γιατί σε λίγο θα τα κάψουν, θα τα αποσύρουν τα βιβλία μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Και είναι και βιβλία όπως είναι αυτά τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, κάτι άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τα οποία έχουν διαρρεύσει και ντοκουμέντα μέσα από αυτούς τους ίδιους.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα επανέλθουμε στη βιβλιογραφία, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή και θα πούμε ποια βιβλία να πάρουν οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όσοι τυχόν θέλουν να διαφωτιστούν. Ένα άλλο θέμα πάλι. Μάλιστα. Ότι από τα πολλά κόλπα των Εβραίων, ας πούμε, που κοιτάζουν, ας πούμε, να τραβήξουν τον κόσμο κοντά τους, είναι και αυτό των προσκόπων. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Ρόταρι, Lions, πρόσκοποι κλπ. Μα εδώ πρέπει να το πείτε, ας πούμε, επανειλημμένως αυτό το πράγμα από την τηλεόραση, ότι δεν πρέπει να στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους στους προσκόπους. Έχετε δίκιο, αγαπητέ κύριε. Τι να πρωτοπούμε, κύριε μου, τι να πρωτοπούμε εδώ μαζί. Γιατί άλλο να απευθυνθείτε, ας πούμε, σε ένα μεγάλο και άλλο σε ένα μικρό. Ο οποίος του μικρού του αλλάζει τα μυαλά και τις ιδέες σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα από ότι σε ένα μεγάλο. Βεβαίως πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι γονείς για να μην αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν εκεί. Αυτό ακριβώς. Καταλάβατε. Αυτός ο λαός είναι, ας πούμε, η αιτία όλων των κακών και των δεινών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αγαπητέ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Πρέπει να δεχθούμε και άλλα τηλεφωνήματα γιατί σε 6 λεπτά κλείνει η εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και θα ήθελα να το συνεχίζετε αυτό. Ευχαριστούμε που μας πήρατε. Θέλω να μου πείτε κατά πότε βγαίνετε στον αέρα. Τετάρτη, μη χάσετε την Τετάρτη το βράδυ, στις 9 η ώρα μεθαύριο δηλαδή. Ναι. Την εκπομπή ντοκουμέντο πώς μας παρέδωσαν. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, 9 με 10 για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Ευχαριστώ, γεια σας. Χαίρετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε την αγωνία που έχει ο πιστός λαός του Θεού και ευτυχώς οι Έλληνες έχουν πνεύμα όσο και να τους το διαβρώσουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ακούμε, παρακαλώ. Μάλιστα. Τηλεφωνείτε από ποια περιοχή? Πειραιά, Πασαλιμάνι. Α, μας βλέπετε καθαρά? Μάλιστα. Τηλετώρα πολύ καθαρά? Πολύ καθαρά και σας παρακολουθώ πάντα. Συγχαρητήρια να σας δώσουμε. Χαιρόμεθα, χαιρόμεθα. Συγχαρητήρια και αγωνιστείτε. Και θέλω να σας πω όσο για τους Εβραίους. Μάλιστα. Κάποτε θα βρεθεί ένας δεύτερος Χίτλερ. Κάποτε. Θα βρεθεί ένας δεύτερος Χίτλερ. Και δεν θα αργήσει. Προσέξτε, τον Χίτλερ αυτοί τον εφεύραν. Οι ίδιοι κάνανε το ολοκαυτωμά τους. Εμείς, προσέξτε, δεν έχουμε μίσος. Προσέξτε, το μίσος θα είναι αυτοί. Δεν έχουμε μίσος. Ναι. Αλλά με αυτό που μας κάνουν. Έτσι. Θα αντιδράσουμε για να διεκδικήσουμε την πατρίδα μας, τα εδάφη μας και την πίστη μας. Με νύχια και με δόντια. Έτσι, αγαπητοί. Έτοιμοι είμαστε με νύχια και με δόντια. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Γεια σας. Γιατί περιμένουν και άλλοι στη γραμμή. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Ο Κύριος μαζί σας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο λαός αρχίζει να αφυπνίζεται και αυτό δεν το θέλουν. Την αφύπνιση δεν θέλουν. Μάλιστα. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα να κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Μάλιστα. Να πάτε να γαμηθείτε. Μπράβο. Αυτό δείχνει το ποιόν σας. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, το ακούσατε αυτό, ευτυχώς που το ακούσατε και το ακούσατε πολύ καθαρά. Ποιοι είναι λοιπόν οι οπαδοί της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων? Τι υπηρετούν και ποιον θεόν υπηρετούν? Καταλάβατε πως τους τσούζει, τους καίει, τους έχει πεθάνει. Λοιπόν, εμείς όσο έχουμε φωνή, όσο έχουμε δύναμη και όσο ο Κυριός μας είναι πάνω από όλους και εκείνος καθοδηγεί τα νήματα, θα τους δείξουμε που θα πάνε αυτοί σε λίγο. Που θα πάνε και που θα βρεθούνε στη λίμνη του Πυρός και του Θείου μαζί με τον πατέρα τους τον διάβολο. Καταλάβατε, θέλουν να αντιχριστοποιήσουν και να αποχριστιανοποιήσουν όλη την ανθρωπότητα, αν δεν πρόκειται να τους περάσει αυτό. Αυτό δεν πρόκειται με τίποτα να τους περάσει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε πλέον μετά από αυτά και μετά από αυτά που ακούσατε να καταλάβετε ότι βρισκόμεθα σε εσχατολογικούς χρόνους. Εάν υπάρχουν άλλα τηλέφωνα, περάστε στον αέρα και άλλα τηλέφωνα. Ακούτε. Σας ακούμε. Άκουσα το προηγούμενο τηλεθεατή. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κι εσείς το ίδιο. Εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος εσχύνομαι αν υπάρχουν άνθρωποι να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τι κοινών με τον οποίο δεν έχουν τις ίδιες αντιλήψεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση εγώ με εσάς να μην συμφωνώ στις αντιλήψεις. Βέβαια. Ακριβώς. Αλλά με τις βρεσιάς νομίζω ότι δεν γίνεται συζήτηση και δεν μπορείς να πεις
εκείνες τις αξίες που έχεις μέσα σου και να τις δώσεις στο ευρύτερο κοινό. Από ποια περιοχή μας παίρνετε, αγαπητέ? Γάλλιο. Γάλλιο. Μας βλέπετε καθαρά? Σας βλέπω. Λοιπόν, από ποια... Ακούστε να δείτε. Εγώ είμαι συγγραφέας. Δεν έχω γράψει, δεν έχω εκδώσει ούτε ένα βιβλίο. Είμαι ποιητής, είμαι συγγραφέας και εναντιώνομαι στο σιωνισμό. Τώρα, γιατί εναντιώνομαι? Έχω τις απόψεις, σαν άνθρωπος. Μάλιστα. Πιστεύω ότι, όπως λέτε κι εσείς, ότι οι Εβραίοι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ελληνισμού. Πράγματι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Γιατί? Εγώ αυτή τη στιγμή το λέω σαν Έλληνας, όχι σαν χριστιανός. Μάλιστα. Δεν μιλάω σαν χριστιανός. Δεκτή η άποψή σας. Μιλάω σαν Έλληνας. Βεβαίως. Και γράφω σε ένα σημείο ότι οι Εβραίοι ίσως είχαν αντιληφθεί την υποδούλωση των Ρωμαίων από το ελληνικό πνεύμα και την αναγέννηση ενός ισχυρού ελληνικού έθνους που θα τους αφάνιζε εντελώς, αφού οριστικά το κράτος των Εβραίων βάδιζε στην τέλεια αποσύνδεση και σαν λαός είχε διασπαρεί στον τότε γνωστό κόσμο. Διότι την εποχή που οι Απόστολοι και ο Χριστός εκήρυξαν, εκείνη την εποχή οι Εβραίοι είχαν δημιουργήσει συναγωγές, συναγωγές σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Μάλιστα. Από εκείνη την εποχή έχει ξεκινήσει η αποσύνθεση του ελληνισμού μέσω των Εβραίων. Και μέσω των στών του τεχνητού εβραϊσμού που λέγεται μασονία. Λοιπόν, και η Ορθοδοξία ακόμα, εγώ μιλάω τώρα δογματικά. Μάλιστα. Η Ορθοδοξία ακόμα έχει διαβρωθεί, έχει δημιουργηθεί και έχει διαβρωθεί από αυτούς τους Εβραίους. Αυτοί καταστρέψαν τον ελληνικό πολιτισμό. Διότι αν εγώ αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, εάν λέγαμε ότι σταματάμε να είμαστε χριστιανοί, δεν θα δεχόμουν τις εκκλησίες να τις γκρεμίσουν. Εκείνοι με τη μυσαλλοδοξία, με το μίσος, αυτοί φτιάξαν τους χριστιανούς, αυτοί τους προδίδανε στους Ρωμαίους και τους κυνηγούσαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και τους εκτελούσαν κατά χιλιάδες. Και ενώ είμαστε 50 εκατομμύρια τότε, φτάσαμε στο σημείο να μας έχουν εξοντώσει τελείως μέσω του χριστιανισμού, τον οποίο αυτοί οι Εβραίοι μας τον είχαν εισαγάγει. Ενώ αντίθετα οι Έλληνες πάντοτε περιέθαλπταν, βοηθούσαν τους Εβραίους. Πού απέτυχαν όμως οι Εβραίοι? Μάλιστα. Σαν φιλόσοφος μιλάω αυτή τη στιγμή. Ναι. Πού απέτυχαν? Στο ότι οι Έλληνες με το δικό τους πνεύμα κατόρθωσαν και έφτιαξαν μια θρησκεία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τους Εβραίους, άσχετα ότι πνευματικά μπορεί να πιστεύουν εκείνα τις ηθικές αξίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν ξέρω. Την Ταλμουδιστική εννοείται, την Ταλμουδιστική, την μηδένισαν την Παλαιά Διαθήκη. Θα έπρεπε όμως και η ίδια η Ορθοδοξία να έχει αφαιρέσει ορισμένα πράγματα μέσα και να μην υμνολογούμε το... Όχι, κοιτάξτε, μην επισερχόμεθα εκεί, εδώ δίστανται οι γνώμες, εδώ πρέπει να σταματήσουμε, εσείς είναι η άποψη και η θέση δική σας. Συγγνώμη. Είπαμε... Σε κάποιο σημείο λέμε, ναι. Εσχύνθητε από του Κυρίου. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αφενός γιατί κλείνει η εκπομπή μας. Δεν μπορούμε διότι περιμένει άλλο ένα τηλέφωνο στη γραμμή και κλείνουμε την εκπομπή, αγαπητέ. Κοιτάξτε, οι θέσεις σας είναι πάρα πολύ καλές, αλλά είναι ελληνολατρικές. Προσέξτε. Εγώ είμαι Έλληνας. Έτσι, είστε ελληνολάτρης λοιπόν. Δεν είμαι εναντίον της πίστεως. Λοιπόν, προσέξτε, όταν όμως καταρρύπτεται, μηδενίζεται την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Καινή, αυτό θέλουν και οι Εβραίοι. Να καταρρύψουν την Παλαιά Διαθήκη για να εξαφανίσουν την Καινή Διαθήκη. Την Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Δεν την καταρρύπτουν. Μα ήδη την έχουν εξαφανίσει και κάνανε καινούργια βίβλο στην Αγγλία. Χιλιαστές αυτή την Παλαιά Διαθήκη διακηρύττουν. Όχι. Μέσω από τις Παλαιές Διαθήκες προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες. Κοιτάξτε, τη Διαθήκη που έχουν οι χιλιαστές είναι copyright από τη βιβλική εταιρεία την Αμερικάνικη, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τα δικά τους, αγαπητοί. Με Έλληνας είμαι εναντίον του σιωνισμού. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε που μας πήρατε. Είμαι όμως ο άνθρωπος που θα τα... Βεβαίως. Άνοιγα το σώμα μου να σας βρίσω γιατί είναι... Δεκτές όλες οι απόψεις. Είναι δρομιά αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Ή πρέπει να συζητάς σαν άνθρωπος ή ο καθένας έχει τις ιδέες του και τις αντιλήψεις του και είναι σεβαστές. Αγαπητέ, το όνομά σας. Μιχάλης.
Αγαπητέ κύριε Μιχάλη, ένας άνθρωπος που παίρνει και δεν κάνει διάλογο ήδη έδωσε την ταυτότητά του και το στίγμα του συγκεκριμένος κύριος. Αυτός μόνον κύριος δεν είναι. Μια λέξη δεν μπορείς να κάνεις με μια βρυσιά τελεστή. Το καταλάβατε. Μα όχι, μα δεν έχει τίποτα να πει ο άνθρωπος αυτός. Ακριβώς. Αυτόν τον εκφράζει αυτή η λέξη ακριβώς που είπε ο ίδιος. Εγώ είμαι, ακούσαμε, εγώ είμαι Έλληνας. Μάλιστα. Είμαι Έλληνας από την αρχαιότητα και παραμένω Έλληνας και θα παραμένω Έλληνας. Και γράφω τα βιβλία μου για την Ελλάδα. Εντάξει. Τώρα, ωφελούν την Ελλάδα. Δεκτές οι θέσεις και οι απόψεις σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Το κάθε πράγμα, εξάλλου υπάρχει ανεξιθρησκεία και ο καθένας μπορεί να πιστεύει. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορείτε να πιστεύετε ότι ο Κύριος δεν εξεβίασε κανέναν. Είπε, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί. Σας χαιρετώ. Ο χαίρετε. Καλό σας βράδυ. Yes. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά δεχόμεθα άλλο ένα τηλεφώνημα και τελειώνει η εκπομπή. Είναι 1:30. Το ρολόι είναι στο πλάι και δεν είναι απέναντι. Λοιπόν. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Το κλείνουμε διότι δεν έχει επικοινωνία. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που μπορεί μεν να έχουν διαφορετική άποψη και να είναι ελληνολάτρες, αλλά έχουν ήθος και πνεύματος και λόγου και διαλόγου. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνεί, τον ακούσατε προηγουμένως τον αγαπητό τηλεθεατή, τη συμμετοχή του, τη δήλωση. Λοιπόν, αυτή είναι, το είπαμε και πριν, της νέας τάξης και νέας εποχής. Δεν θα βγάλουμε άλλα τηλέφωνα στον αέρα. Το τελευταίο τηλέφωνο που δεχτήκαμε ήταν αυτό. Κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεστε, διότι την Τετάρτη η ημέρα θα είναι αποκαλυπτική. Ο Κύριος να σας σκεπάζει και εσάς και τις οικογένειές σας και ζει Κύριος ο Θεός, διότι Εκείνος είναι ο νικητής. Να είστε χαρούμενοι και όχι κατηφής, διότι το βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως είναι θείον δώρον προς όλους εμάς από την πολύ αγάπη του ο Κύριός μας. Μας έστειλε το βιβλίο αυτό το ενημερωτικό. Το τελευταίο τηλεφώνημα είπαμε ότι είναι αυτό. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, μην ξαναπεράσετε παρακαλώ άλλο τηλέφωνο. Λοιπόν, ο Κύριός μας από την πολύ αγάπη για το ανθρώπινο γένος και ειδικά για αυτούς τους οπαδούς του που τον πιστεύουν και που θα τον ομολογήσουν, τους εσφραγισμένους του αρνίου, για αυτούς έστειλε το καταπληκτικό αυτό βιβλίο που δεν είναι καθόλου φοβερό και τρομερό όπως το παρουσιάζουν, για να μας ενημερώσει, να αρχίσουμε λοιπόν την προφύλαξή μας, την ανασύσταση των δυνάμεων, αρχίσουν οι χριστιανοί να μαζεύονται, να συσπυρώνονται και να ετοιμάζονται για την μεγάλη νίκη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.